πώς θα κλείσουμε το πρώτο μέρος. Με μια όμορφη πρωτοβουλία, με ένα ηχηρό μήνυμα εθελοντισμού, με μια ακόμα εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στα Χανιά, συγκεκριμένα 22 και 23 Φεβρουαρίου, με πρωταγωνιστές εκπαιδευτικούς, δασκάλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Τσαλαπάκη, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Χανίων. Να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Όμορφη και ξεχωριστή πρωτοβουλία, ηχηρό το μήνυμα του εθελοντισμού, το διήμερο 22 και 23 Φεβρουαρίου, σωστά? Έτσι είναι ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κάθε χρόνο ο σύλλογός μας προσπαθεί μέσα από μία ακόμα δράση, αυτή τη φορά μια εθελοντική δράση, τη δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας για τους εκπαιδευτικούς, να δίνει ένα μήνυμα προσφοράς ζωής και αγάπης για τους συνανθρώπους μας, ναι. Γιατί είναι για μας αυτά τα 5 λεπτά το χρόνο μας βοηθάνε τον οποιοδήποτε συνάνθρωπός μας χρειαστεί το αίμα, το οποίο είναι πολύτιμο ακόμα και τώρα που περνάμε αυτές τις δύσκολες ώρες και χρειάζεται η στήριξη και η προσφορά από τον καθένα. Είναι μια εθελοντική αιμοδοσία, θεσμός για τον σύλλογό σας. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο, σωστά? Έτσι ακριβώς. Για σειρά ετών οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται και δίνουν αίμα όσοι φυσικά μπορούν. Ο σύλλογός μας αποτελείται από 1.700 μέλη. Αφορά δάσκαλους, νηπιαγωγούς και ειδικότητες εκπαιδευτικών. Όλοι οι συνάδελφοι δηλαδή που μπορούν κάθε χρόνο ή μία μέρα ή ένα διήμερο, αναλόγως πώς γίνεται, προγραμματίζουν τον χρόνο τους για να Μάλιστα. δώσουν αυτή τη φιάλη. Σε συνεργασία με το νοσοκομείο Χανίων. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Οπότε να απευθύνουμε κάλεσμα, να επικοινωνήσουμε και με τον κόσμο, να προτρέξουμε όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν βέβαια και έχουν τη δυνατότητα. Θα τηρηθούν και τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα βέβαια αυτοπροστασίας και προστασίας και ασφάλειας εν μέσω πανδημίας. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε και εσείς. Εμείς θέλουμε οι εκπαιδευτικοί να έρθουν. Είναι για μας ένα πρώτο κάλεσμα ναι. Για τις 22 και 23 Φεβρουαρίου. Η αιμοδοσία κρατάει όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Οπότε οι συνάδελφοι ανάλογα με το χρόνο που είναι διαθέσιμοι προσέρχονται στο αιμοδοτικό σταθμό που έχουμε ορίσει για τη δική τους προσφορά. Μάλιστα. Να επαναλάβουμε το σημείο της εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι στην αίθουσα του θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, στο παλιό Τελωνείο, ναι. Το ενετικό λιμάνι Χανίων. Μπράβο. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Πρόεδρε.